Εξαιρετικά δύσκολη είναι η φετινή καλλιεργητική σεζόν για τους παραγωγούς της Κοζάνης. Αρκετά είναι τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν από τον παγετό στην ξηρασία και από την ανομβρία στο χαλάζι. Παρόλα αυτά, όποιοι παραγωγοί δεν το βάζουν κάτω, υποστηρίζουν πως αυτό που τους κρατά στα χωράφια είναι οι δεσμοί που έχουν σχηματίσει με τους καταναλωτές. Κοίταξε, φέτος ήταν δύσκολη χρονιά γιατί έπαιξε ρόλο και ο καύσωνας, καπάκι μετά και το χαλάζι. Και δεν ήταν όπως έπρεπε να είναι. Για εμάς τώρα για τα κυπευτικά και το χαλάζι έκανε ζημιά και ο αέρας που έχει κάθε απόγευμα πολλές φορές είναι απότομος και σπάει, κάνει ζημιές, αλλά προσπαθούμε να τις διορθώνουμε. Ναι, μετά από το μεγάλο πρόβλημα του COVID που περάσαμε, το χειμώνα με τους περιορισμούς των 50-50 και με την έλλειψη των καταναλωτών και στη συνέχεια τα νέα προβλήματα με τους παγετούς που περάσαμε σαν παραγωγή δεντρώδη καλλιέργειας. Μετά στη συνέχεια έχουμε τα προβλήματα με τους καύσωνες που πρωτοφανεί για την Ελλάδα, για τα χρονικά μας. Παρ' όλα αυτά προσπαθούν οι παραγωγοί, καθαρά 100% παραγωγοί που είμαστε. Η φετινή παραγωγή πώς φαίνεται να πάει? Η παραγωγή είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα λόγω κλιματικών συνθήκων, αλλά πιστεύω θα πάμε καλά. Πιστεύω θα πάμε καλά. Τώρα, περάσατε ένα δύσκολο χρόνο και εσείς όπως και πολλοί άλλοι επαγγελματίες, αλλά κυρίως εσείς λόγω κορονοϊού, λόγω καιρικών συνθήκων. Ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Ελπίζουμε γιατί πέρυσι χρονιά όντως ήταν δύσκολη. Ο πρωτογενής τομέας είναι ένα πράγμα το οποίο ανακυκλώνει, λειτουργεί σαν πολλαπλασιαστής, το σοβαρός πρωτογενής τομέας, σαν πολλαπλασιαστής για την οικονομία της Κοζάνης. Οπότε ο Δήμος Κοζάνης πρέπει να έχει μια πολιτική και γενικά οι αρχές της ΠΕ Κοζάνης και γενικά όλης της Δυτικής Μακεδονίας να στηρίξουν το σοβαρό και πραγματικό πρωτογενή τομέα.